Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας μιλούμε από το Δημοτικό Γυμναστήριο Λεχενών σε αγώνα πρωταθλήματος Α ερασιτεχνικής κατηγορίας της Εψηλίας μεταξύ των πρωτοπόρων ομάδων του Ηλιακού Λεχενών και του ΠΑΟ Βάρδας. Ενώ βλέπετε ένα γενικό πλάνο του ΠΑΟ Βάρδας. Είναι ένας αγώνας μεγάλης βαθμολογικής σημασίας, διότι ο πρωτοπόρος Ηλιακός περνάει 3 βαθμούς μόλις τον δεύτερο στη σειρά ΠΑΟ Βάρδας, ο οποίος διεκδικεί με ίδιες αξιώσεις τον τίτλο. Και λέγαμε ότι θα πρέπει ο Ηλιακός να κερδίσει οπωσδήποτε, διότι έτσι θα εξασφαλίσει τον τίτλο. Το ίδιο όμως μπορούμε να πούμε και για τη Βάρδα, η οποία, εάν δεν κερδίσει σήμερα, μένει πάρα πολύ πίσω με 5 βαθμούς. Είναι κάπως δύσκολο να καλύψει τη διαφορά. Βέβαια, όλα γίνονται στο πρωτάθλημα, αλλά από όσα μπορούμε να γνωρίζουμε. Ενώ βλέπετε κι εσείς ένα μικρό ζέσταμα των ποδοσφαιριστών του Ηλιακού. Από όσα μπορώ να δω, ένα ο Κερακάρης, 2 ο Θεοδωρόλος, 3 ο Κυριακίδης, 4 ο Γεράσιμος ο Χριστόπουλος, 5 ο Κουρής ο Δημήτρης, 6 ο Χριστόπουλος ο Χρήστος, 7 ο Τσέλος, 8 συγγνώμη, 7 είναι ο Γουλόπουλος, 8 ο Τσέλος, 9 ο Λαγογιάννης ο Πέτρος, 10 ο Αλέκος ο Γαλάνης. Και 11, μάλλον ο Τσέλος, δεν είμαι σίγουρος γιατί δεν έχω δει ακόμα από πίσω. Ενώ πραγματικοί παίζουν ο Χατζηπαναγής, ο οποίος μόλις συνέρχεται από την χειρουργική επέμβαση που του είχε γίνει στο σκουλικοί του. Τον βλέπετε να κοτσάει την μπάλα. Ο Σταύρος ο Μηχανός και ο... Ενώ βλέπετε την τριπλέτα των διαιτητών, διαιτής ο Γιώργης ο Αστερής με πόπτες γραμμών, τον Τζάμι και τον άλλο δεν τον θυμάμαι. Λοιπόν, έτοιμοι να σας δώσουμε τις συνθέσεις του ΠΑΟ Βάρδας. Με το νούμερο 1 αγωνίζεται ο Ανδριέλος, νούμερο 2 ο Γκουλιούμης, νούμερο 3 ο Κουμανιώτης, νούμερο 4 ο Φωτόπουλος, νούμερο 5 ο Σάμαρης, νούμερο 6 ο Παναγιωτοκόπουλος, νούμερο 7 ο Γεωργόπουλος, νούμερο 8 ο Πολίτης, νούμερο 9 ο Πατσούρας, νούμερο 10 ο Αγγελόπουλος, νούμερο 11 ο Γράψας, ενώ αναπληρωματική με το νούμερο 12 είναι ο Γεωργόπουλος ο Νίκος, 13 ο Πολίτης ο Θανάσης, ο Μανολόπουλος Χρυσοδακόπουλος, ενώ βλέπετε το... την ομάδα της Βάρδας να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο. Θα πρέπει να κάνω μια διόρθωση ως προς τη σύνδεση του Ηλιακού. Το 11 έχει ο Λαγογιάννης και το 9 ο Ιακωβάκης. Ζητώ συγγνώμη για το λάθος. Ενώ τώρα ακούτε τι γίνεται στην κερκίδα και βλέπετε τον Ηλιακό να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο. Με τριαντάφυλλα στα χέρια τους κατευθύνονται προς τους φιλάθλους. Μάλλον θα τα χαρίσουν σε αυτούς, ναι, έτσι. Και βλέπετε και τον Ανδρέα τον Βουλόκολο, ο οποίος χαιρετάει τον κόσμο. Το τι γίνεται στην κερκίδα είναι λίγο δύσκολο να περιγράψει κάποιος σαν και εμένα ερασιτέχνης, διότι τέτοια ατμόσφαιρα μόνο στα βραζιλιάνικα γήπεδα μπορεί να συναντήσει κανείς. Ενώ βλέπετε και τους 22 ποδοσφαιριστές με τους διαιτητές παίρνουν τις τελευταίες οδηγίες. Ο κύριος Αστερής γνωρίζουμε ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός διαιτητής και πολύ αυστηρός. Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κάτι δυσάρεστο. Ενώ βλέπω να κρατούν ανθοδέσμες ο αρχηγός του Ηλιακού, ο Κουρής ο Δημήτρης, και ο αρχηγός του ΠΑΟ Βάρδα, ο Γράψας, και ο διαιτητής ο κύριος Αστερής. Αναμνηστική φωτογραφία. Οι διαιτητές δίνουν τα χέρια. Και ο Ηλιακός πήρε το τέρμα προς τα αποδυτήρια. Το παιχνίδι αρχίζει. Ο Ηλιακός στη σέντρα. Από τον Λαγογιάννη στο Τζέλο. Στο Θεοδωρόλο, στο Θεοδωρόλο, στο Τζέλο.
κοντρόλ στην μπάλα. Βαθιά παλιά για την καρδιά της άμυνας. Πετάγεται εκεί ο Εκοβάκης στα βάση, χάνει το κοντρόλ της μπάλα. Σουτάρει ο Αλέκος ο Γαλάνης, σε χάνει μια πολύ ωραία ευκαιρία. Μπορώ να πω ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να ανοιχτεί στο σκόρ το πρώτο κιόλας λεφτό. Αλλά έγινε μια πολύ εξίσου όμορφη, όσο και σωτήρια επέμβαση από τον τερματοφύλακα τον Βάρδα. Στο κόρνερ ο Χρήστος ο Χριστόπουλος και απόκριση από τον... επανερχόμαστε στην περιγραφή του αγώνα. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά είχαμε μια ανομαλία με το ρεύμα. Ο Ηλιακός δεξιά, όπως επιτίθεται, κερδίσει απλά U-out. Ετοιμάζεται να το χτυπήσει ο Τσέλος. Το χτυπάει πίσω για τον Χριστόπουλο το Χρήστο. Το σκοτράει πάνω στο στήθος. Ετοιμάζεται να κάνει βαθιά παλιά, αλλά τελικά προτιμεί να δώσει δεξιά. Δεν αντιλαμβάνεται το Τσέλος και έτσι έχουμε ένα out. Από τον οδοφύλακα της Βάρδας. Στον συμπέκτη του κλέβει θαυμάσια την μπάλα ο Γαλάνης, αλλά είναι ήταν τυφλή η απόκρουση και έτσι έχουμε πλάγιο out αριστερά όπως επιτίθεται η Βάρδα. Έτοιμος να χτυπήσει το πλάγιο. Το χτυπάει, προσπαθεί ο Τσέλος να κλέψει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Φάουλ από τον Γουλόπουλο. Φάουλ από τον Γουλόπουλο, ναι, το σφύριξε αμέσως ο κύριος Αστερής. Πράγματι ήταν ένα όμφανες φάουλ από τον Σαμαρά. Στον Γράψα, ο Γράψας βαθιά παλιά για το κέντρο της άμυνας, εκεί από εκεί θα βάσει ο Κουρίς. Ο Τσέλος τυφλή παλιά ανάποδη, βρίσκει τον Χριστόπουλο με κεφαλιά τυφλά και αυτός στο Λαγογιάννη. Προσπαθεί ο Γουλόπουλος, δεν τα καταφέρνει και έτσι έχουμε πλάγιο άντα αριστερά που σε βοηθήσει την Βάρδα και κάτω από τη σέντρα. Πλάγιο. Το χτυπούν οι παίκτες της Βάρδας και εκεί έχουμε φάουλ 2-1-2-1. Σωστά, ο κύριος Αστερής το έδωσε. Πάμε, έτοιμο, χτυπιέται το φάουλ. Στο κέντρο της άμυνας του Ηλιακού πετάγεται θαυμάσια. Όχι, είναι φάουλ, σωστά, διότι ακούμπησε το χέρι του στον ώμο. Και έτσι έχουμε φάουλ στην μεγάλη περιοχή του Ηλιακού. Έτοιμος ο Κουρίς, χτυπάει το φάουλ αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ηλιακός. Τον Κυριακίδη κοντρολάρει την μπάλα, σηκώνει το κεφάλι, δίνει πίσω στο Γεράσιμο τον Χριστόπουλο. Αυτό στον Κουλόπουλο, κοντρόλ με το στήθος, αλλά του κλέβει την μπάλα. Θαυμάσια εκεί ο αντίπαλος του, προσπαθεί ο Χριστόπουλος, γυρνάει την μπάλα πίσω κατά λάθος. Θαυμάσια διορθώνει το λάθος αυτό ο Θεοδωρός και έχουμε ένα φάουλ δεξιά όπως επιτίθεται ο Ηλιακός υπέρ του Πάου Βάρδας, το έκανε ο Λαγογιάννης. Έτοιμο να χτυπήσει το φάουλ ο Φωτόπουλος, χτυπάει. Εκεί βρίσκεται ο Σάμαρης, πιάνει μια τυφλή κεφαλιά αλλά τελικά απέκρουσε η άμυνα του Ηλιακού, βαθιά παλιά από τον Φωτόπουλο, στο Τζέλο, ο Τσέλος στο Γουλόπουλο, προσπαθεί να βρει τυφλά το συμπαίκτη του, κόβουν οι παίκτες του Πάο Βάρδας, αλλά καθαρίζει τη φάση ο Θεοδωρέλος, τυφλή παλιά. Η μπάλα πάει στον Αγγελόπουλο, προσπαθεί δεξιά να βρει κάποιο συμπαίκτη του, αλλά εκεί είναι μόνο ο Κυριακίδης, ο οποίος κάνει τη μονομαχία από τον αντιπαλό του, ο οποίος γεμίζει θαυμάσια σέντρα δεξιά, αλλά εκεί βρίσκονται μόνο ο Τσέλος και ο Θοδρός. Ο Θοδρός χτυπάει, πρέπει να βρει το Λαγογιάννη. Καλύτερο υποθυμένος ο Φωτόπουλος του κλέβει την μπάλα. Και έχουμε πλάγι out υπέρ της Βάρδας όπως επιτίθεται. Αριστερά όπως επιτίθεται. Το πλάγι έτοιμο να χτυπηθεί. Χτυπιέται στον κενό χώρο. Παίρνει την μπάλα κάτι μικροαψημαχίες έχουμε, έγινε μια απόκρουση από την άμυνα του Ηλιακού, η μπάλα στο Γράψα, στον Φωτόπουλο, αλλά αυτός κάνει κακό κοντρόλ, την κλέβει την μπάλα ο Λαγογιάννης. Κάτι έγινε εδώ, τέλος πάντων ο διαιτής λέει παίκτε και συνεχίζουνε. Έγινε μια κόντρα εκεί πέρα από τον Γουλόπουλο. Τελικά ο διαιτής λέει παίζε. Έχουμε ένα φάουλ εκεί δεξιά όπως επιτίθεται η Βάρδα. Τέλος πάντων γίνεται μια σέντρα η οποία ήταν πάρα πολύ άσχημη και ο Χριστόπουλος για να καθαρίσει τη φάση στέλνει την μπάλα στο τερματοφυλακά του Γιαρακάρη. Το ελεύθερο, το Γιαρακάρη στον Σαμαρά.
Αριστερά επιτίθεται η Βάρδα. Προσπαθεί να γυρίσει με το κεφάλι, αλλά ο Γουλόπουλος πάρα πολύ ωραίο σήμερα. Δίνει πλάγιο άκου. Πλάγιος τον... στο Γράψα. Ο Γράψας βρίσκει τον Σαμαρά. Αυτός προσπαθεί να περάσει την μπάλα δεξιά για τον Φωτόπουλο. Κλέβει θαυμάσια την μπάλα του Κυριακίδη. Αυτός περνάει, κάνει παράλληλη σέντρα προς τα δοκάρια του Ηλιακού. Μία κεφαλιά. Όχι πολύ καλή, εύκολη απόκρουση για τον Γερακάρη. Ο Γερακάρης στο Τζέλο. Τζέλο στο Γερακάρη. Και λίγη αυτή η επίθεση της Βάρδας. Έγινε κάποιο φάουλ κατά τη γνώμη μας εδώ στον Γουλόπουλο. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, έχουμε ένα φάουλ. Πολύ σωστά ο κύριος Αστερής, το είδε, ήταν τράβηγμα. Το χέρι από πίσω. Έγινε το χτύπησε ο Γεράσιμος ο Χριστόπουλος στο Γερακάρη. Ο Γερακάρης ελεύθερο. Προσπαθεί να βρει τον Λαγογιάννη, τον ευρίσκει, πετάει την μπάλα θαυμάσια δεξιά για τον Ιακωβάκη, ο οποίος τρέχει, προσπαθεί να κοντρολάρει την μπάλα, γίνεται φάουλ κατά τη γνώμη μας, αλλά ο κύριος Αστερής λέει παίχτε και έτσι έχουμε out. Χτυπιέται το out. Αποκρούει ο Άλεκος ο Γαλάνης, η μπάλα στο Λαγογιάννη. Ο Λαγογιάννης προσπαθεί να γεμίσει, του κλέβει όμως θαυμάσια την μπάλα εκεί. Το μπακ κατεβαίνει μόνος του από δεξιά, δεν υπάρχει συμπαίκτης. Γεμίζει βαθιά για τον Αγγελόπουλο. Νομίζω ότι ο Αγγελόπουλος έκανε και κάποιο φάουλ εκεί στον Κουρία. Τέλος πάντων την φάση καθάρισε ο Θεοδωρέλος. Η μπάλα πήγε στον Φωτόπουλο, το Φωτόπουλο στο Γράψα. Ο Γράψας βαθιά παλιά στον συμπαίκτη του, αλλά εκείνο ο Χρήστος ο Χριστόπουλος. Βαθιά παλιά για τον Ιακωβάκη. Μόνος του, αλλά ήταν πολύ δυνατά. Βοήθησε και ο Άρας, δεν μπόρεσε να την προλάβει. Σε πλευρικότερη θέση ο τερματοφύλακας. Γεμίζει δεξιά όπως επιτίθεται η Βάρδα. Περνάει θαυμάσια τον Κυριακίδη. Παίζεται, λέει ο κύριος Αστερής. Και αν δεν κάνω λάθος, έχουμε πλάγιο υπέρ του Ηλιακού αριστερά. Με τον Κυριακίδη στον Κουρί. Ο Κουρίς κοντρολάρει αριστερό. Όχι πολύ καλή παλιά θα έλεγα. Στο Λαγογιάννη αυτός κάνει την μπάλα. Και τώρα την μπάλα έχουν η του Πάο Βάρδας που μια τυφλή παλιά. Βγαίνει πλάγιο out με τον Κυριακίδη. Αυτός προσπαθεί για τον Ιακωβάκη. Τον ευρίσκει. Ο Ιακωβάκης κοντρολάρει την μπάλα, στέλνει πίσω πάλι για τον Κυριακίδη. Αυτός κοντρολάρει την μπάλα, κοιτάει, προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίκτη του. Βρίσκει τον Λαγογιάννη, ο οποίος χάνει την μπάλα, την ξανακερδίζει όμως θαυμάσια. Βαθιά παλιά, όχι είναι πολύ βαθιά, πρέπει να σκεφτούν και τον αέρα λίγο. Είναι πολύ βαθιά για τον Τζέλο, δεν πιάνεται η παλιά. Και ενώ ακούμε ένα σφύριγμα του διαιτητή, έχουμε μια μικροδιακοπή. Ναι, όπως σας έλεγα, έχουμε μια μικροδιακοπή, ακούστηκε το σφύριγμα του διαιτητή. Για να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Τελικά ο παίκτης σηκώθηκε. Δεν είναι τίποτα. Είναι στον αγωνιστικό χώρο. Το out χτυπιέται. Πηδάει ο Γουλόπουλος να χάνει την κεφαλιά, αλλά τυφλή απόκρουση του παίκτη της Βάρδας. Βρίσκει τον Τζέλο, ο οποίος προσπαθεί να βρει τον Ιακωβάκη. Χάνει την μπάλα στους αμυντικούς της ΠΑΟ Βάρδας. Βρίσκεται δεξιά όπως επιτίθεται η Βάρδα. Παλιά ωραία για τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς κοντρολάρει, χάνει την μπάλα από τους Χριστοπουλαίους και τους δύο. Την μπάλα τρέχει ο Μάκης. Τελικά έχουμε πλάγιο out υπέρ της Βάρδας δεξιά, όπως επιτίθεται λίγο πάνω από τη σέντρα. Το πλάγιο χτυπιέται. Κακό κοντρόλ και έχουμε πάλι πλάγιο out υπέρ του Ηλιακού αυτή τη φορά. Αριστερά, όπως επιτίθεται με τον Κυριακίδη. Ο Κυριακίδης στο Τζέλο. Ο Τζέλος κοντρόλ στην μπάλα. Κάνει και μία τρίπλα. Προσπαθεί να βρει συμπαίκτη του. Βρίσκει τον Χρήστο. Τον Χριστόπουλο. Ο Χριστόπουλος μπαλιά για τον Γαλάνη. Έγινε και κάποιο φάουλ. Το άφησε ο κύριος Αστερής. Ο Λαγογιάννης θαυμάσια κρυφτά τον Ιακωβάκη. Ο Ιακωβάκης προσπάθησε να κοντρολάρει, αλλά έχασε τον κοντρόλ της μπάλας και από το γονατό του βρέθηκε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα της Βάρδας. Και έχουμε φάουλ δίνει ο κύριος Αστερής για την παρεμπόδιση από τον Ιακωβάκη. Το ελεύθερο χτυπιέται. Η μπάλα στο κέντρο. Στο Σαμαρά, ο Σαμαράς τον Γράψα. Ο Γράψας προσπαθεί να βρει Σάμαρης διορθώνω. Συγγνώμη για τη διακοπή. Έγινε μια επίθεση του Πάο Βάρδας. Απέκρουσε
Ο Κουρίσο, τον Κουρίσο στον Γαλάνη, ο Γαλάνη στον Ιακωβάκη. Ο Ιακωβάκης προσπαθεί να κοντρολάρει την μπάλα. Τελικά κερδίζει πλάγι out από τον αντιπαλό του. Πλάγι out με το Γαλάνη. Αφήνει αυτός για τον Κυριακίδη. Κυριακίδης ετοιμάζεται. Χτυπάει το πλάγιο, βρίσκει τον αρχηγό του, τον Κουρί, στο κέντρο. Αυτός κεφαλιά για τον Λαγογιάννη, αλλά πιο γρήγορος. Ο αμυντικός του Πάο Βάρδας βγάζει την μπάλα πλάγιο πάλι με τον Κυριακίδη. Πάλι περίπου από την ίδια θέση. Χτυπάει, βρίσκει τον Γαλάνη αυτή τη φορά. Αυτός σηκώνει την μπάλα ανάποδο και προσπαθεί να βρει τον Ιακωβάκη. Τον ευρίσκει, αυτός γεμίζει για τον Λαγογιάννη. Άσκημη παλιά, ανάποδη κεφαλιά του Λαγογιάννη για τον Τζέλο. Αλλά σε καλύτερη θέση ο αμυντικός αποκρύει. Η μπάλα στον Κουρί. Ο Κουρίς κεφαλιά για τον Γαλάνη. Αυτός κάνει την μπάλα και έχουμε πλάγιο από παρέμβαση του αμυντικού του Πάο Βάρδας. Αριστερά και πάλι περίπου από την ίδια θέση. Το πλάγιο χτυπήθηκε. Η μπάλα στο Χρήστο Χριστόπουλο, από εκεί στο Αγγουλόπουλο, ο Αγγουλόπουλος για τον Τζέλο. Ωραία παλιά μόνος του, ήταν κάπως κακή θα έλεγα, εν πάση περιπτώσει. Ο Τζέλος μόνος του, δίνει θαυμάσια σέντρα στο Αγγουλόπουλο. Ο Αγγουλόπουλος διαμαρτύρεται για χέρι, ναι έγινε χέρι, αλλά ήταν ακούσιο καθημερινό και πολύ σωστά ο κύριος Αστερής του δίνει κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία, διότι είναι πάρα πολύ σωστό.